Λόγοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το να καταθέσουμε σήμερα πρόταση δυσπιστίας κατά του κύριου εκτελεστή του Συμβολαίου Θανάτου της Ελληνικής Οικονομίας και των Ελλήνων Πολιτών εναντίον του Υπουργού Οικονομικών κύριου Γιάννη Στουρνάρα. Κύριε Πρόεδρε, ενημερώνω και εσάς και το Σώμα ότι αξιοποιώντας το άρθρο 142 παράγραφος 2 του κανονισμού της Βουλής, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει στο Σώμα πρόταση δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού των Οικονομικών. Με βάση τον κανονισμό της Βουλής σας ζητάμε να διακόψετε τη διαδικασία και ζητάμε από την κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας μετά το προβλεπόμενο από τον κανονισμό της Βουλής χρόνο συζήτησης της πρότασής μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Υπενθυμίζω στο Σώμα, εφόσον ο πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αναφορά στο άρθρο 142 του κανονισμού με την πρότασή του και εφόσον το Προεδρείο έχει κατατεθεί ήδη η πρόταση, ο κανονισμός αναφέρει ότι η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το 1 έκτο, τουλάχιστον των βουλευτών. Δεύτερη παράγραφος, η πρόταση δυσπιστίας υποβάλλεται στον πρόεδρο σε δημόσια συνεδρίαση, όπως και έγινε. Τρίτον, αν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπογράφεται από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της για 2 μέρες, εκτός αν η κυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας. Το Προεδρείο διαπιστώνει ότι υπάρχουν 50 υπογραφές και επομένως καλεί την κυβέρνηση να τοποθετηθεί τώρα ή να κάνουμε σύντομη διακοπή. Και τώρα, ο κύριος Σταμάτης. Παρακαλώ, ο κύριος Σταμάτης έχει το λόγο, εκ μέρους της κυβέρνησης. Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ? Σύντομο. Σήμερα θα είμαι σύντομος, γιατί είναι και ολοφάνερα τα αποκαλυπτήρια των προθέσεων του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η απελπισία μπρος στην κατάρρευση που υφίσταται το κόμμα του εξαιτίας ακριβώς των επιτυχημιών της κυβέρνησης τον οδηγεί στο απονενοημένο διάβημα. Ποιο? Να θέσει ενώπιον της κρίσης του σώματος των βουλευτών το ερώτημα αν θα καθυστερήσει με όποιο τρόπο μπορεί την ψήφιση του νόμου και την εκταμείευση των αναγκαίων χρημάτων που χρειάζεται αυτή την ώρα η χώρα μας. Αυτό σας καταγγέλουμε, ότι με τη συμπεριφορά σας ευθέως βάλετε εναντίον των εθνικών συμφερόντων και σας καθιστούμε υπεύθυνους απέναντι στον ελληνικό λαό. Προτού το κάνετε αυτό, κύριε Τσίπρα, θα έπρεπε να έχετε μία απάντηση. Ότι αν για οποιοδήποτε λόγο καθυστερούσε αυτή η διαδικασία, να μας πείτε από πού θα βρούμε τα χρήματα για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που έχει η χώρα μας. Τα υπόλοιπα είναι φτηνός λαϊκισμός. Εμείς αποδεχόμαστε αμέσως την πρόκληση, γιατί δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Όμως πρέπει να σας δώσω και ορισμένες απαντήσεις για τα θέματα που βάλατε πριν από λίγο. Τα είπα δεν τα προηγούμενα, διότι από το πρωί μαθαίνουμε ότι κάποια στιγμή θα θέσετε θέμα αντισυνταγματικότητας. Αργότερα το αλλάξατε και μας είπαν, μάθαμε, ότι θα αποχωρούσατε από τη Βουλή, θα πηγαίνατε έξω στη συγκέντρωση των οπαδών σας στο Σύνταγμα και θα ξαναγυρνούσατε για την ψηφοφορία. Τώρα πληροφορηθήκαμε, δεν το πιστεύαμε. Δεν πιστεύαμε ότι θα προχωρούσατε σε αυτά τα αποκαλυπτήρια των προθέσεών σας. Ο καθένας θα κριθεί. Είπατε όμως και ορισμένα πράγματα στο Σώμα, κύριε Πρόεδρε. Είπατε γιατί κατεπήγον. Είναι κατεπήγον το νομοσχέδιο, γιατί κατεπήγουσα είναι η εθνική ανάγκη. Όλοι το καταλαβαίνουν. Όλος ο ελληνικός λαός το καταλαβαίνει, εκτός από εσάς. Και στην ρήμη του λόγου σας, είπατε κάνατε ό,τι μπορούσατε για να κρατήσετε πριν από 2 χρόνια ζωντανές τις τράπεζες. Ναι, έτσι είναι.
Μήπως ξέρετε όμως οι τράπεζες αυτές τι έχουν? Έχουν τα περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων πολιτών. Εάν κατέρεαν οι τράπεζες, τι θα γινόντουσαν οι καταθέσεις των πολιτών, κύριε Τσίπρα, μπορείτε να μας πείτε? Και διακομωδήσατε το γεγονός ότι η κυβέρνηση θα δώσει 500 εκατομμύρια ως κοινωνικό μέρισμα. Καταρχήν πρέπει να αποφασίσετε. Πότε λέγατε ψέματα? Όταν λέγατε σε όλους τους τόνους πριν από μερικούς μήνες ότι δεν θα υπάρχει ούτε ένα ευρώ πλεώνασμα, ή σήμερα? Και δεύτερον, θα πρέπει να πείτε, αφού βρέθηκε το πλεώνασμα, να το δώσουμε, κύριε Τσίπρα, ή να μην το δώσουμε στον ελληνικό λαό? Πρέπει να μας δώσετε μια απάντηση. Όσο για το προεκλογικό, θα πρέπει να σας θυμίσω ότι εδώ και 1,5 χρόνο ο Πρωθυπουργός είπε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι επίτευξη πλεονάσματος, που ένα μεγάλο μέρος από αυτό θα κατευθυνθεί για τις ανάγκες αυτών που έχουν πράγματι ανάγκη. Τώρα το ακούσατε? Θα έπρεπε να τελειώσουν οι εκλογές και να το μοιράσουμε? Πείτε λοιπόν στον ελληνικό λαό ότι η πρότασή μου είναι να μην σας δώσουμε τα λεφτά αυτά. Να δούμε πόσο ικανοποιημένοι θα είναι. Σήμερα επίσης εμφανιστήκατε υπερασπιστές των ενστόλων. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλλά πείστε το κόμμα σας, γιατί από τα χείλη βουλευτών σας ακούμε ότι είναι δολοφόνοι, ότι είναι φασίστες, ότι είναι ακροδεξιά στοιχεία. Σήμερα είναι υπερασπιστές των δημοκρατικών δικαιωμάτων, αυτούς τους οποίους εσείς από το πρωί μέχρι το βράδυ βρίζετε και συκοφαντείτε. Γιατί το κάνετε αυτό? Βρήκατε την ευκαιρία. Από παντού προσπαθείτε με λαϊκισμούς να εξοικονομήσετε ψήφους. Δεν θα σας φτάσουν αυτοί οι ψήφοι, ούτε για τις ευρωεκλογές, ούτε για τις εθνικές εκλογές. Θα είναι πολύ λίγοι. Και τέλος, καταφερθήκατε εναντίον 2 υπουργών. Δικαίωμά σας να καταθέσετε ψήφο εμπιστοσύνης. Δικαίωμά σας. Όχι αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν ήταν δικαίωμά σας. Όμως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη και στο έργο και στην ικανότητα των υπουργών της. Και η δική σας η κατάθεση πρότασης μορφής εναντίον υπουργών θα έπρεπε να στηρίζεται σε απτά στοιχεία. Όχι σε λόγια, όχι σε εκτιμήσεις. Αυτή είναι η σωστή κοινοβουλευτική συμπεριφορά στα δημοκρατικά καθεστώτα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει δικαίωμα να απευθύνει ρητορικές βολές εναντίον υπουργών και κατηγορίες αστήριχτες για να ζητήσει τι, ουσιαστικά τι επιδιώκετε. Τι επιδιώκετε, κύριε Τσίπρα? Έχετε κάποια εκτίμηση ότι η Βουλή δεν θα στηρίξει τους 2 υπουργούς? Όχι. Γιατί το κάνετε? Το κάνετε, επανέρχομαι, για ένα και μοναδικό λόγο. Να προσπαθήσετε να παρακολύσετε την ψηφοφορία στη Βουλή ενός νομοσχεδίου που αυτή τη στιγμή είναι ζωτικής ανάγκης για τη χώρα. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει. Ευχαριστούμε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Έχει το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που ακούω τον Υπουργό Επικρατείας να αποδέχεται και μάλιστα άμεσα, όπως το ορίζει ο κανονισμός, η κυβέρνηση, εκπροσωπεί την κυβέρνηση, να ξεκινήσει τώρα η διαδικασία. Θέλω να πω όμως 2 πράγματα μόνο. Δεν θα μπω στην ουσία, διότι θα μας δοθεί η δυνατότητα επί της ουσίας και όχι μέσα σε διαδικασίες που μας περιορίζουν ασφιχτικά τις επόμενες 3 μέρες να συζητήσουμε επί της ουσίας της πρότασης της πιστείας των Υπουργών Εξωτερικών. Θέλω να πω μόνο κάτι. Πάλι επαναφέρατε, κύριε Σταμάτη, το ίδιο επιχείρημα. Το ίδιο εκβιαστικό δίλημα, μόνο που αυτή τη φορά είναι τραγέλαφος και θα σας εξηγήσω γιατί. Τι λέγατε πριν τις εκλογές του 12? Εάν δεν βγει το κόμμα σας και βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, δεν θα έχουμε δώσει και θα καταστραφεί η ελληνική οικονομία. Εσείς κερδίσατε τις εκλογές, αλλά δεν καταστράφηκε η ελληνική οικονομία ούτε τον Ιούνιο που δεν πήρατε δώσει, ούτε τον Ιούλη που δεν πήρατε δώσει, ούτε τον Αύγουστο που δεν πήρατε δώσει, ούτε τον Σεπτέμβριο, ούτε τον Οκτώβριο, ούτε τον Νοέμβρη που την πήρατε τελικά. Σήμερα το ίδιο επιχείρημα το επαναφέρετε εδώ ως φάρσα, όχι βεβαίως στη μακροπρόθεσμη
χρονική περίοδο του ενός ή των δύο μηνών ή ενός εκλογικού αποτελέσματος, αλλά στην άμεση χρονική περίοδο των τριών ημερών που θα συζητήσει η Βουλή με βάση τον κανονισμό, όπως ορίζει ρητά ο κανονισμός και το Σύνταγμα, τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είναι λυπηρό από μέρους σας να φέρνετε στο σώμα αυτό το τραγελαφικό επιχείρημα. Και θέλω να σας ενημερώσω. Το επιχείρημά σας είναι έολο, το καταλαβαίνουν και οι βουλευτές σας και ο ελληνικός λαός. Αλλά θέλω να σας ενημερώσω ότι η Βουλή των Ελλήνων έχει διαδικασίες, τις ορίζει ο κανονισμός της και το Σύνταγμα. Αυτές τις διαδικασίες δεν θα μας τις επιβάλλουν οι δανειστές. Ιδάλλως θα έπρεπε να φέρουμε εδώ να ορίζει τη διαδικασία ο κύριος Ντάιζενμπλουμ ή ο κύριος Τόμψεν. Έχει διαδικασίες και οι διαδικασίες αυτές πρέπει να γίνουν σεβαστές από όλους. Η χώρα δεν έγινε προτεκτοράτο ακόμα. Όσο υπάρχουμε εμείς εδώ, να δίνουμε μάχη για την αξιοπρέπεια του λαού μας. Κύριε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Σταμάτη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με το 142 άρθρο του κανονισμού, θα πρέπει να διακοπεί πάρα αυτά η συζήτηση. Να διακόψουμε δηλαδή για ένα μισά ώρα αφού συνοηθήκαμε με την κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να πάμε σε παραπέρα συζήτηση. Κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Σε μισή ώρα λοιπόν θα ανασυνταχθούν οι δυνάμεις των κομμάτων και θα έλθουμε να... Έτσι δεν λένε? Θα ανασυνταχθούν οι δυνάμεις, θα ανασυνταχθούν... Μ' αρέσει εμένα αυτή η λέξη. Θα ανασυνταχθούν οι δυνάμεις λοιπόν των κομμάτων, θα ξαναπροσδιορίσουμε τους ομιλητές, η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, και αφού η κυβέρνηση προφανώς μετά από συνεννόηση θα θέλει να ξεκινήσουμε αμέσως τη συζήτηση επί της προτάσεως της πιστείας, θα ξεκινήσουμε περίπου κατά τις 5 και 4 με 5.30 και η συζήτηση θα πρέπει να τελειώσει σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 4, στη δεύτερη μέρα, δύο μέρες μετά την υποβολή, άρα την Τρίτη το βράδυ στις 12 η ώρα θα γίνει η ψηφοφορία επί της ψήφου εμπιστοσύνης. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σταμάτη, τον Υπουργό της Κυβέρνησης Επικρατείας, και μετά διακόπτουμε. Έχει το λόγο για δύο λεπτά, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, κατά παρέκκληση του κανονισμού το δηλώνω. Έχει το λόγο. Σας παρακαλώ, κύριε Συνάδελφε. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι. Έχει το λόγο, κύριε Σταμάτη. Κύριε Πρόεδρε, ακούσατε εσείς ή κάποιος άλλος να αρνούμαστε την πρότασή σας? Τότε γιατί επικαλείστε εσείς έλλειψη σεβασμού στους κανονισμούς? Εμείς αμέσως κάναμε αποδεχτή την πρόταση. Τυπικά έχετε δίκιο, έχετε δικαίωμα. Το πρόβλημα σας δεν είναι τυπικό, είναι ηθικό. Και είναι ηθικό σε βάρος των συμφερόντων της χώρας. Την Τρίτη το γνωρίζετε πολύ καλά, εδώ στη χώρα μας. Θα συγκληθούν τα ευρωπαϊκά όργανα για να αποφασίσουν να μας δώσουν λεφτά. Το ECOFIN και το Eurogroup. Και εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε για να μην μας δοθούν τα χρήματα. Γιατί δεν μπορεί να μετατεθεί η συζήτηση αυτή. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Το πρόβλημα λοιπόν το δικό σας δεν είναι τυπικό. Το πρόβλημα το δικό σας είναι ουσιαστικό. Και από εκεί και πέρα, επειδή μας είπατε πως πριν από τις εκλογές του 12 είχαμε ισχυριστεί πως αν δεν πάρουμε τα λεφτά και αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει μια σοβαρή κυβέρνηση για να διαχειριστεί τις θύγες του τόπου, ότι υπήρχε απειλή πτώχευσης, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Ακριβώς η εκλογή των κομμάτων που στήριξαν τη συγκυβέρνηση και συμπεριφέρθηκαν με σοβαρότητα ήταν αυτή που μας έδωσε το δικαίωμα να απευθυνθούμε στους δανειστές, να μας εμπιστευτούν και να κρατήσουμε όρθια τη χώρα. Αν ήσασταν εσείς, ήδη θα είχαμε πτωχεύσει. Θα είχαμε κάνει πράξη το όραμα του στελεχών σας. Θα πηγαίναμε στην δραχμή. Ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή πρέπει να σας θυμίσω κάτι το οποίο... Μισό λεπτό. Θα διακόψουμε έτσι κι αλλιώς. Απλά κατά το άρθρο 142 παράγραφος 6, η πρόταση δυσπιστίας δεν μπορεί να υποβληθεί πριν περάσει εξάμηνο από την απόρριψη προηγούμενης όμοιας πρότασης. Το συγκεκριμένο... Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα το ξεδιαλύνουμε. Δεν υπάρχει θέμα. 8-11 ήταν η τελευταία...
όμοιας, τόμοιας, εντάξει, το διακόπτουμε. Διακόπτουμε έτσι κι αλλιώς για μισά ώρα και θα επανέλθουμε αφού το δούμε και με το νομικό τμήμα της Βουλής. Πριν διακόψω όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να σας κάνω γνωστό ότι από τα δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν την ιστορία του κτηρίου και τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής. 38 μαθητές και μαθήτριες και 5 εκπαιδευτικοί από το δημοτικό σχολείο Ζυπαρίου της ΚΟ. Σας καλωσορίζουμε. Θα επανέλθουμε.